παιδιάκι, για χαρά. Είμαι ο Πάνος Γιαννακόπουλος. Σε 6 μέρες γίνομαι 36. Είμαι 10 χρόνια επαγγελματίας φωτογράφος και είμαι εδώ μαζί σας γιατί έχω μάθει να πολεμάω. Όπως όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα, πόσο μάλλον ένα επάγγελμα που συναστρέφεσαι ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες που έχουν τεράστια εγώ, όταν ξεκινάς με μόνο σου εφόδια, μια φτηνή φωτογραφική μηχανή, τις σπουδές σου και τα όνειρά σου, που και αυτές ήταν πόλεμες για να γίνουν σπουδές μου, γιατί έζησα και σπούδασα σε μια φιλόξενη Νέα Υόρκη και έκανα ό,τι δουλειά παίρνω από το μυαλό σας για να ζήσω. Γεια σου, Μαρία. Είναι λογικό να μπει σε κάθε τόσο πολέμο από την πρώτη στιγμή. Ή θα λιποτακτήσεις, ή θα γίνεις φίλος με τον εχθρό και θα συνεκολογήσεις μαζί του, ή θα έχει μίξει πρώτη γραμμή του πολέμου αποφασισμένος ότι από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η ζωή σου. Ένας συνεχόμενος, διαρκής πόλεμος. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τις λεπτομέρειες. Δεν θέλω να κάνω κουσουμπολίο αυτή τη στιγμή. Υποθέτω ότι φαντάζεστε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων που πολεμούν έναν ουρανοκατέβατο 25χρονο φωτογράφο τη στιγμή που αρχίζει η καριέρα του. Ούτε χρειάζεται να σας περιγράψω με πολλές λεπτομέρειες το πόλεμο που επικρατεί παρασκηνιακά, λίγο πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από μια φωτογράφηση. Όλοι έχουν μια εικόνα στο περίπου τι γίνεται σε ένα στούντιο φωτογραφίας, έστω και από τα παρασκήνια που δείχνει τηλεόραση. Πέρα από τα πολλά και τα μεγάλα εγώ, έρχεστε αντιμέτωπος με ιδιοτροπίες, έρχεστε αντιμέτωπος με ανθρώπους φοβισμένους από το ίδιο το σύστημα που τους αναδεικνύει, οπότε πρέπει να τους ξεκουμπώσεις. Καθώς πρέπει να μπεις μπροστά σε αυτό το πόλεμο και να βάλεις σε σειρά βοηθούς, μακηγές, στυλίστες και όλο το στρατό που παρελάφνει στο στούντιό σου εκείνη τη στιγμή. Κρατάμε λοιπόν για αρχή αυτόν τον πόλεμο. Ας έρθουμε τώρα στο πόλεμο που είχα όλες αυτές τις μέρες με τον εαυτό μου, άμα αξίζει να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Αν έχει νόημα για μένα όλο αυτό που γίνεται εδώ σήμερα. Αν είναι ωραίο να κάνουμε σε τέτοιες μέρες πράγματα με φρουφρού και αρώματα, για να το πω χαριτολογώντας. Όταν όλος ο κόσμος βρίσκεται με κομμένα ανάσα μπροστά σε ένα πραγματικό πόλεμο. Με δεκάδες βομβαρδισμούς, χιλιάδες πρόσφυγες και εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Ή μπροστά σε ένα πόλεμο μέσα στο σπίτι μας, στα νοσοκομεία και στατικές, με τον αριθμό των νεκρών από την πανδημία να είναι διψήφιος κάθε μέρα. Και ύστερα σκέφτηκα πόσο δεν πρέπει καθόλου να μπούμε σε αυτή τη λογική, πόσο πρέπει να συνεχίσουμε το δικό μας καθημερινό αγώνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει πρέπει να κρίνουμε τα μάτια μας στους πραγματικούς πολέμους που υπάρχουν γύρω μας. Και εν τέλει, πόσοι πόλεμοι γίνονται καθημερινά μπροστά μας, δίπλα μας, πίσω μας, και πώς πρέπει να τους προσπερνάμε. Με δυσκολία, με ευκολία, το αφήνω ρητορικό πώς πρέπει να αντιδράσει ο κάθε άνθρωπος σε αυτούς τους πολέμους που υπάρχουν γύρω μας. Σκέφτηκα πόσους πολέμους έχω δει με τα μάτια μου εγώ, όλον αυτόν τον καιρό που φωτογραφίζω τα τελευταία 10 χρόνια. Μικρούς ή μεγάλους πολέμους δεν έχει καμία σημασία. Για εκείνους τους ανθρώπους συνεχίζουν, θα συνεχίσουν ή κάποτε υπήρξαν πόλεμοι. Ας αφήσουμε τα λόγια και ας έρθουμε λίγο στη δύναμη της εικόνας. Στην αποφασιστικότητα του κλικ, στο πόλεμο της φωτογραφικής μηχανής. Να εγκλωβίσει και να παθανατήσει αυτή τη μία και μοναδική στιγμή. Θέλω να σας δείξω μερικές φωτογραφίες μου με τυχαία σειρά για να δούμε μαζί το πόλεμο που λέγεται ζωή. Είτε μέσα από την ολοκληρωτική γη με κάποιων ανθρώπων, είτε μέσα από ανθρώπους που φοράν κουρέλια, είτε μέσα από ανθρώπους που φοράν μεγάλα δημιουργήματα λαμπερών οίκων σχεδιαστών. Δεν έχει καμία σημασία. Υπέροχα. Χρειάζεται να κοιτάξει τα μάτια του ηθοποιού Άρη Σερβετάλη για να γνωρίσει το πόλεμο του μυαλού, τον εσωτερικό πόλεμο. Εκείνο που πολλές φορές ο εχθρός σου είναι ο ίδιος ο εαυτός. Κάποιοι από εμάς να αναγνωρίσουμε αμέσως. Άλλοι θα χρειαστεί να πολεμήσουμε χρόνια, να παλέψουμε σε άγνωστες περιοχές για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη δική μας ειρήνη. Και αυτός ο πόλεμος με τον εαυτό μας είναι ένας πόλεμος που δεν χωράει καμία συνθηκολόγηση. Χρειάζεται να κοιτάξει το βλέμμα της τραγουδίστριας Ελένης Φουρέρα για να αναγνωρίσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα συνεχή αμυντικό πόλεμο. Ακόμα και όταν έχει κατακτήσει όσα δικαιωματικά ανήκουν στο ταλέντο και στο ταπεραμέντο σου. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή να κρυφτεί σε καταφύγια για να αποφύγει του ανθρωποφάγου, που θα προτάξουν πρώτα απ' όλα την καταγωγή σου ως μειονέκτημα. Θα χρειαστεί να μπερδέψει τον εχθρό, διαδίδοντας και να παράγοντας αναλυθή στοιχεία, μέχρι να αποκτήσει τη δύναμη και να ορμήσει προς την αλήθεια. Χρειάζεται να έχει τη σιγουριά του νικητή πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος, χωρίς να ιδρώνει το αυτί σου, ούτε καν όταν βλέπει ορδές βαρβάρων να έρχονται κατά πάνω σου. Και στην τραγουδίστρια Έλληνα Παπαρίζου περισσεύει η γλυκιά αίσθηση της νίκης από την αρχή. Γι' αυτό δεν ακούσαμε ποτέ. Ούτε για αστείο τα βέλη του πολέμου που λέγεται body shaming. Και νομίζω στην καριέρα της δέχτηκε πολλά τέτοια βέλη. Για την ιστορία, οι φωτογραφίες μου αυτές είναι από το εξώφυλλο του τελευταίου του άλμπουμ που ήταν αφιερωμένο στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και λέγεται Αποχρώσεις. Ας περάσουμε τώρα στο πόλεμο της βιομηχανίας της ομορφιάς. Μπορεί να πιστεύουμε ότι η λέξη πόλεμος για ένα μοντέλο είναι λίγο υπερβολή. Μπορεί έτσι, και έτσι να είναι στην πραγματικότητα. Αλλά τα ίδια τα μοντέλα έχουν άλλη άποψη. Θα σου πούνε ότι έρχονται καθημερινά. Αντιμέτωπα με εχθρούς, όπως η άψογη διατήρηση του σώματός τους. Με όποιον τρόπο και αν σημαίνει αυτό, πολεμάνε με απόλυτη πειθαρχία τον εαυτό τους και μερικές φορές την ισοπαίδωση της προσωπικότητάς τους. Αλλά κυρίως το μέγα εχθρό που λέγεται απόρριψη.
Και το τελειωτικό χτύπημα είναι ο πόλεμος με αυτό που λέγεται ημερομηνία λήξης. Ο νεαρός στις φωτογραφίες της περισσότερης είναι γνωστός. Πρωταγωνιστούσε στο σασμό και έκανε τόσο αισθητή παρουσία του που όταν το σενάριο το σκότωσε, λάβανε τόσα πολλά μηνύματα αγάπης που ήδη συναχωριόταν που συναχώρησε το κόσμο, τους τηλεθεατές. Λέγεται Κώστας Νικούλη, με γιώτα στο τέλος. Είναι Αλβανός σε καταγωγή, γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ και πολύ τυχερός γιατί είχε το σθένος να αντιμετωπίσει το ρατσιστικό πόλεμο που υπάρχει σε όλη τα μήκη και τα πλάτη της γης βέβαια, αλλά το έκανε με ευγένεια και με τεράστιο μεγαλείο ψυχής. Η ιστορία της είναι λίγο πολύ γνωστή, ίσως και μυθιστορηματική. Φανταστείτε πόσους πολέμους έπρεπε να δώσει ένα κορίτσι που μεγάλωσε μόνο με τη μαμά του, που έγινε ίδια μαμά στα 15 της χρόνια, που αναγκάστηκε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γεωργία χωρίς να ξέρει ούτε μία ελληνική λέξη και έκανε ό,τι δουλειά μπορείτε να φανταστείτε για να ζήσει. Η Τάμνα δεν έχει κλείσει καν τα 40 και ως παιδί πολέμου έχει ζήσει ήδη 10 ζωές. Είναι πόλεμος με τον χρόνο. Είναι ένας πόλεμος με το απόλυτο, πόλεμος για να κρατήσει ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και δημόσιας εικόνας. Αλλά και να βύσει, η απάντηση σε κάθε τέτοιου είδους πόλεμο που έχει να κληθεί να αντιμετωπίσει είναι απλή και ίσως την έχει τραγουδήσει στο δίπολο έρωτας ή πόλεμος. Νομίζω ότι αν τη ρωτήσει την ίδια θα απαντήσει σίγουρα το πρώτο. Να και ένας πόλεμος λίγο πιο ανάλαφρος εδώ. Ένας πόλεμος που θέλει νεότητα ή για μερικούς και θάρρος και μεγάλη σιγουριά να το κάνεις. Ο πόλεμος της ειλικρίνειας με όποιο κόστο και να επιφέρει σε εκείνο που το διάλεξε. Η κυρία της φωτογραφίας ονομάζεται Ζενεβιέβ και έγινε γνωστή όχι μόνο για το στυλ της, αλλά και για τον τρόπο που λέει την άποψή της. Το να απέκτησε περισσότερους εχθρούς ή φίλους μετά από όλο αυτό είναι κάτι που και εγώ ήδη θέλω πάρα πολύ να τη ρωτήσω όταν τη ξαναδώ, όταν τη ξαναφωτογραφήσω. Γεια σου, Μέρη. Για να κλείσουμε το κύκλο των διαστημοτήτων, θέλω να περάσουμε στη Πάμελ Άντερσον, η οποία βρίσκεται ακόμα στην πρώτη γραμμή των σούπερ στάρ του πλανήτη και έχει κρατήσει βέβαια όλες τις ιδιοτροπίες που μπορεί να έχει ένας μεγάλος σούπερ στάρ. Θα σας πω λίγο το δικό μου πόλεμο που είδε στη φωτογράφηση. Μου έδωσε 10 κλικ να τη φωτογραφήσω. Εγώ άρχισα να τσεκάρω τα φώτα μου, οπότε έχασα 2-3 κλικ εκεί και μου λέει 7 κλικ έχεις ακόμα. Πήγα λίγο να την ξεγελάσω, πήγα να κάνω ένα 10ο κλικ και άρχισα να βάζει τη τσάντα της και τα χέρια της μπροστά και δεν τα κατέβαζε καθόλου. Με ανάγκασε να κλείσω πρώτα τα φώτα μου, να κλείσω τη φωτογραφική μηχανή και μετά αποχώρησα από το δωμάτιο. Να και ένας πόλεμος με μια νέα πραγματικότητα. Ένας πόλεμος που έχει τα προειδοποίητα, που δεν σε προετοιμάζει καμία σιρήνα για το κακό που θα έρθει και ένας πόλεμος που σε αλλάζει όλη τη ζωή. Ο κύριος της φωτογραφίας λέγεται Γιάννης Ευδικαλής. Είναι φίλος μου πριν χάσει τα δυο του πόδια σε ένα ατύχημα με τρένο. Εκεί που όλοι πίστεψαν ότι για τον Γιάννη το μέλλον θα είναι ζωφερό, εκείνος έδωσε σκληρή μάχη σαν ξαναγεννήθηκε και έκανε πράγματα που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ούτε ο ίδιος. Γιατί δεν ήξερε ούτε εκείνος τη δύναμή του. Βρέθηκε μέχρι και στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου, ενώ είναι ένας από τους πρωταθλητές μας με τελευταία συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα πόλεμο γνωστό, ένα πόλεμο συμφερόντων, την αρχή των πολέμων, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν όπλα. Υπάρχει μια φυλή που ζει στο νότιο τμήμα του Αμαζονίου του Εκουαδόρ. Ο μύθος λέει ότι εκεί όταν έφτασαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι άπικοι, είδαν τις γυναίκες της φυλής πάνω σε άλογα, τις θεώρησαν υψίστης ομορφιάς και έβγαλαν όλο το τεριτορίο, το μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου, από το όνομά τους. Η φυλή λέγεται Γουαρανή και αυτοί οι άντρες που βλέπετε εδώ είναι οι εκπρόσωποί τους. Η ιστορία που μου είπαν όταν τους συνάντησα ήταν η εξής. Οι πετρελαϊκές εταιρείες εκτόπισαν τη φυλή τους και τους έστειλαν στο βορρά, προκειμένου να εξορίξουν τα πετρέλα. Όταν τα κοιτάσματα φτώχυναν, προσπάθησαν να τους διώξουν από το βορρά και να τους ξαναστείλουν στον νότο. Οι ηθαγενείς, οι φυλοί, αρνήθηκαν επειδή ήξεραν ότι το οικοσύστημα είχε καταστραφεί. Έτσι, μετά από λίγο καιρό, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους, οι άνθρωποι της πετρελαϊκής εταιρείας προσποιήθηκαν τους γιατρούς και τους έπεισαν να κάνουν εμβόλια για κάποιες αρρώστιες. Όσοι έκαναν τα εμβόλια, πέθαναν ακαριαία. Οι λιγοστοί που είμαστε ζωντανοί είναι πλέον αρκετά εχθρικοί με τους ξένους. Χαρακτηριστικό είναι, αφού πρώτα βασάνισαν, μετά κόψαν τα δάχτυλα του αρχηγού της διπλανής φυλής, αυτό που βλέπετε ο κύριος στη φωτογραφία, που περιφερόταν στο δάσος επειδή νόμιζαν ότι ήταν εισβολέας. Οι μεγαλύτεροι της φυλής, για την ιστορία να ξέρετε, κυκλοφορούν γυμνοί με πίρσινγκ και τατουάζ από φυτικά χρώματα, ενώ οι νέοι τους βλέπετε με αθλητικά είδη ρούχων που τους αφήνουν λάβαρα οι τουρίστες. Πριν περάσουμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις, θέλω να σταθούμε βιαστικά σε αυτή την κυρία της φωτογραφίας. Σε ένα πόλεμο απαξίωσης που δέχεται μια γυναίκα από μια φυλή της Αφρικής, αν αποφασίσει, ερωτευτεί και θελήσει να παντρευτεί τον αρχηγό της φυλής. Είναι υποχρεωμένη να κάτσει κλεισμένη μέσα στο σπίτι του αρχηγού, βαμμένη με κόκκινο χρώμα,
των αμυχνίων με λίπος ζώων για να μείνει πάνω τους και να γίνει σαν λάσπη, ακόμη και για χρόνια, μέχρι να αποφασίσει ο αρχηγός ότι τελικά θέλει να την παντρευτεί. Ο συγκεκριμένος αρχηγός έχει ήδη νέα σύζυγους και έχει δικαίωμα να είναι παντρεμένος μέχρι 14 γυναίκες παράλληλα, ταυτόχρονα. Αυτός ο πόλεμος που θα δείτε και θα σας πω έχει να κάνει με τη θέση ως γυναίκα σε μια άλλη αφρικανική φυλή που το φίλος δεν έχει δικαιώματα. Πόσο μιλάμε για δύο γυναίκες που αγαπήθηκαν μεταξύ τους, κρύβονται στη ζούγκλα για να ανταλλάξουν ένα φυλή και προσπαθούν να επιβιώσουν ένα περιβάλλον που σε αντιμετωπίζει ως εγκληματίες πολέμου και αν σαν να καλύψουν να φυγέσαι με γυναίκα, η μικρότερη ποινή το λιντσάρισμα και η μεγαλύτερη θανατική ποινή. Η φωτογραφία τραβήθηκε στην νότια Ουγκάντα, μέσα στο τροπικό δάσος, όπου οι άνθρωποι συνεπάρχουν με γορίλες και πολεμούν και πολεμούνται καθημερινά με άγρια ζώα. Χρειάζεται να ξεκινήσεις να παίζεις με τα όπλα σε ποτικούνια, αν θες να νικήσεις το θάνατο, από όπου και αν προέρχεται. Ο μικρός πολεμιστής της φωτογραφίας, είμαστε κάπου στην Μποτσουάνα, εδώ σε μια φυλή, που χορεύει με το μαχαίρι του, σαν να έχει πάρει μαθήματα από το καλύτερο σαμουράι της γης. Ζει ένα καθημερινό πόλεμο, όταν το φυσιολογικό είναι να έρθει αντιμέτωπος με μια άγρια φύση ή ακόμη και με ανθρώπους, προσπαθώντας να προστατέψει το φαΐ του ή να αποκτήσει και ο ίδιος φαΐ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο με την παιδικότητα, την αθωότητα που πρέπει να χαθούν όταν είσαι αγόρι της φίλης Χάμαρ, όταν έρθει η ώρα να συμμετέχεις σε μια τελετή ενηλικίωσης, που σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για γάμο. Ακόμα και αν δεν έχεις κλείσει τα 18 σου χρόνια, δεν έχει σημασία η ηλικία, το πότε είσαι έτοιμος σε αυτές τις περιπτώσεις έχει σημασία. Ο νεαρός πολεμιστής πρέπει να περπατήσει γυμνός και πολλές φορές πάνω σε ζωντανούς σταύρους, ενώ οι γυναίκες φυλής εξαγριώνουν τους υπόλοιπους άντρες που παρευρίσκονται στη τελετή και τους ζητούν επίμονα να τις μαστιγώσουν. Όποια νεαρή γυναίκα έχει περισσότερες πληγές, σημαίνει ότι αγαπάει περισσότερο το αγόρι που ενηλικιώνεται. Για την ιστορία, και μόνο να σας πω, ότι οι συγγενείς του γαμπρού πρέπει να χαρίσουν 3 αγελάδες και 4 κατσίκες στους συγγενείς της νύφης, ενώ οι συγγενείς της νύφης πρέπει να χαρίσουν ένα όπλο στον αδερφό του γαμπρού. Μια ολόκληρη ζωή είναι ένας καθημερινός πόλεμος με τις προκαταλήψεις και την άγνοια, αν η όψη σου είναι διαφορετική από τον άλλον, από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Η Σομαλή γυναίκα της φωτογραφίας έχει λεύκη και εδώ και 65 χρόνια είναι ζητιάνα σε ένα χωριό της Ανατολικής Αιθιοπίας, στη Χαράρ, όπου βρήκε άσυλο. Θυμάται τους γονείς όταν εκείνα 5 χρονών να προσπαθεί να την κάψουν ζωντανή, επειδή τη θεώρησαν καταραμένη λόγω της δημορφίας του δέρματός της. 5 χρονών κοριτσάκι δραπέτευσε για να σώσει τη ζωή της και βρέθηκε σε μια άλλη χώρα. Από τότε ζητιανεύει στο ίδιο σημείο όλη τη ζωή, τα τελευταία 60 χρόνια περίπου. Και γι' αυτό το κόρι της φωτογραφίας, ο καθημερινός πόλεμος είναι εμφανής. Και δυστυχώς δεν έχει να κάνει με αυτό που βλέπουν, έχει να κάνει με αυτό που οι άλλοι βλέπουν εξωτερικά και όχι με αυτό που κρύβει μέσα της η ίδια. Ίσως διακρίνουμε την απόχνωση των ματιών της, στην απόχνωση των ματιών της στο μέσα της, που περιέχει απόρριψη, πόνο, εγκατάλειψη, μοναξιά, απαξίωση. Το κορίτσι ανήκει στη φυλή Μούρση της Αιθιοπίας, ζει στα σύνορα της χώρας με το Σουδάν και θεωρείται από τις πιο άξιστες, εχθρικές και επικίνδυνες φυλές. Ίσως να έχετε δει σε ντοκιμαντέρ τη πιο τουριστική πλευρά αυτής της φυλής. Γυναίκες με αφύσικα μεγάλα κατοχύλη που στηρίζονται σε ένα πιάτο. Και ας ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό το κοριτσάκι. Το κορίτσι της φωτογραφίας μας, λοιπόν, λόγω της εγκαινετής μορφίας στο στόμα της, δεν μπορεί να τοποθετήσει πιάτο, οπότε θεωρείται ανίκανο να παντρευτεί και ζει απομονωμένο στο περιθώριο. Εδώ θέλω να έρθουμε σε έναν άνισο πόλεμο. Αυτό με την υγεία του σώματός μας. Άνισο ακόμη και για μας που έχουμε πρόσβαση σε φάρμακα, γιατρούς και νοσοκομεία. Πόσο μάλλον για μια φυλή στην Αφρική που πολεμάει με αρρώστιες, ζώντας σε άθλιες συνθήκες. Η μάνα και το παιδί της φωτογραφίας, πάνω του βλέπετε δεκάδες μύγες, ανήκουν επίσης στη φυλή του Μούρση. Επίσης διαθέτουν κάποια ζώα, αλλά δεν τα σκοτώνουν γιατί είναι η μόνη τους περιουσία και ο μόνος τρόπος για να ζήσουν. Χρησιμοποιούν το γάλα τους ή πίνουν κάθε πρωί το αίμα τους χωρίς να τα σκοτώνουν για ευεξία. Τρέφονται κυρίως με καλαμπόκι, καλαμποκάλευρο, καλλιεργούν καφέ, τον οποίο όμως με ελάχιστο αντίτιμο διοχετεύουν στην Ευρώπη. Οι ίδιοι κρατούν μόνο το τσόφλι του σπόρου, το οποίο τρίβουν και βράζουν για να τον πιούν. Για εμάς που έχουμε συνηθίσει σε πιο εκλεπτισμένους εσπρέσο, αυτό το πράγμα πραγματικά δεν πίνεται. Είναι πάρα πολύ πικρό και πάρα πολύ άνοστο. Ο πόλεμος της καθημερινής επιβίωσης ξεκινάει πρωτίστως με εξασφάλιση φαγητού. Είναι ένας πόλεμος στον οποίο έχω συμμετάσχει και εγώ πολλές φορές και πήραμε το σπαθί μου μέγα παράσημο στο τέλος αυτού του πολέμου. Εδώ είμαστε στη Ρουάντα, σε μια φυλή, και
Σε αυτήν ανήκει αυτός ο χαμογελαστός μπομπήρας της φωτογραφίας που βλέπουμε. Γενικώς σε όλα τα ταξίδια μου, ακόμα και αν έχω τη δυνατότητα και το αντίθετο, προτιμώ να ζω όπως ακριβώς ζουν οι Αθηγιανοί εκεί. Να ζω λίγο τη ζωή τους, να βλέπω την καθημερινότητά τους στον απόλυτο βαθμό. Σε αυτή τη φυλή, λοιπόν, ο μόνος τρόπος να επιβιώσει είναι πολύ συχνά το φαγητό σου να είναι ποντίκια. Με το φίλο μου στη φωτογραφία, από βραδύ τοποθετούσαμε κλαδιά με φυτική κόλλα κοντά σε βάλτους και την επόμενη μέρα το φαγητό μας ήταν έτοιμο για μαγείρεμα. Κάποιοι θα πείτε ότι όλη αυτή η σκηνή και όλη αυτή η φωτογραφία περιέχει πολεμική βαρβαρότητα. Εγώ θα σας πω ότι είναι απλά η καθημερινότητά τους. Πολεμικών ιαχών συνέχεια, λοιπόν, με μια φυλή της νοτιοδυτικής Αιθιοπίας, τους Μπάνα. Σου δίνουν τρεις αγελάδες, τους δίνεις ένα όπλο, γιατί έχουν μάθει ότι τα πάντα πρέπει να είναι σε συνεχή πόλεμο. Ο δικός τους, βέβαια, πόλεμος αγγίζει τα όρια της παράνοιας. Πολεμάνε για να κρατήσουν τα ζώα τους και να μην τους τα κλέψουν, εδώ ενώ τα δίνουν για να αγοράσουν όπλα για να πολεμάνε. Φαύλος κύκλος. Με άλλα λόγια, τα όπλα είναι η ζωή τους. Με αυτά ειδοποιούν τους υπόλοιπους της φυλής για οτιδήποτε ευχάριστο ή δυσάρεστο συμβαίνει στο χωριό τους, ενώ η τελετή ενηλικίωση των αγοριών πάλι με όπλα γίνεται. Δίνει στο αγόρι ένα όπλο με το οποίο θα πρέπει να σκοτώσει ένα ζώο με την πρώτη δοκιμή. Αν αποτύχει, ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όλη τη ζωή, γιατί θα αντιμετωπίζεται με απαξίωση με εχθρούς τους ίδιους τους ομόφυλούς του. Άλλη μια φυλή της Αφρικής, με το προνόμιο αλλά και την κατάρα να ζουν κοντά σε ποτάμι. Από τη μία, όπως οι ίδιοι, έτσι και τα ζώα τους, έχουν πρόσβαση σε νερό, οπότε κάπως καλοπερνάνε. Από την άλλη, το νερό έχει υποποτάμους, οι οποίοι είναι επιθετικοί στους ανθρώπους, οπότε θεωρούν τα όπλα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Επίσης, ένα καλό αναθρεμμένο ζώο στην Αφρική σου είναι με θησαυρό. Οπότε με τα όπλα τους, πρωτόγονοι πιο σύγχρονα, αποκρούν οποιαδήποτε φυλή προσπαθεί να τους τα κλέψει. Τώρα, αυτό λίγο με συγκινεί και ίσως σας ρίξω λίγο ψυχολογικά, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο που βρίσκεται δίπλα μας, το ζούμε στην ίδια μας τη χώρα και έχει εχθρούς από τη μία και από την άλλη πλευρά. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τώρα μόνο την πλευρά των άλλων. Αυτών των προσφύγων που έχασαν τα πάντα και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, οικογένειες, περιουσίες με πορεία το άγνωστο. Βρισκόμαστε συνειδημένοι την πρώτη χρονιά του μεταναστευτικού ρεύματος. Οι πρόσφυγες ανέβαιναν από την Αθήνα στο Κιλκής για να βρουν τρόπο να φύγουν στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Είδα εικόνες σκληρές. Είδα με τα μάτια μου την πλήρη εξαθλίωση. Θέλω να πάμε λίγο πριν, σε ένα παππού που κρατάει ένα παιδάκι, παρακαλώ. Εδώ ο παππούς κρατάει στην αγκαλιά του τον εγγονό του. Μου λέει ότι άφησαν πίσω σκοτωμένους τους γονείς και τα αδέρφια του παιδιού μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Το διπλανό παιδάκι είναι 3 χρονών και προτάσσει το παιχνίδι όπλο του όταν πήγαν να το βγάλουν φωτογραφία. Ήταν η πιο γνώριμη εικόνα για εκείνον. Είναι η μόνη του άμυνα σε ένα σκληρό κόσμο που του έμαθε παντού γύρω του να βλέπει εχθρούς. Αυτή η ιστορία είναι η αγαπημένη μου ίσως και αυτός ο πιτσιρικάς είναι ο αγαπημένος μου. Θέλω να δούμε μαζί ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές καταστάσεις, ότι ακόμα και οι πιο σκοτεινές καταστάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν τη μεγαλοψυχία και την ευγένεια του ανθρώπου. Ακόμα και αν γνωρίζει τη φρίκη του πολέμου στα 14 του χρόνια. Ο νεαρός της φωτογραφίας δεν κλαίει, έχει μάθει να είναι σκληρός, είναι μόνος του ένα ασυνόδευτο ανήλικο, η μητέρα του σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του και ο αδερφός του πνίγηκε στο Αιγαίο μπροστά στα μάτια του. Στη βάρκα που του μετέφερε στο Πειραιά. Εκείνος ήταν λίγο πιο τυχερός. Ξεκίνησε ξυπόλυτος, περπάτησε από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να φτάσει στα σύνορα, με την ελπίδα ότι θα περάσει εύκολα σε μια άλλη χώρα. Το μάζεψα μουσκεμα από τη βροχή λίγο πριν τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας προς το Κιλκής. Μου είπε σε άπτεστα αγγλικά ότι θα μπει στο αμάξι μου μόνο άμα του επιτρέψει να μου προσφέρει κάτι. Η μαμά μου είχε μάθει, μου είπε, ότι άμα δέχομαι βοήθεια πρέπει να τα αποδίδω. Οπότε μόνο άμα δεχτείς τις 3 καραμέλες που έχω στη τσέπη μου, τότε θα σε αφήσω να με πάει συνειδημένη. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, γιατί θα μπορούσα να μιλήσω πολύ περισσότερο, αλλά έχω λίγο αγωνία και δεν το θέλω, να κλείσω αυτή την πολεμική ανταπόκριση με μια σκέψη. Η τέχνη πάντοτε γεννάει συναισθήματα που εξυπηρετούν το πνεύμα μας και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Ας είναι αυτή η φωτογραφία του χορευτή που είναι σαν να εξαϊλώνεται και να χάνεται στη σκόνη του πολέμου που μένεται γύρω μας, η εικόνα της αγάπης για τη ζωή, του μόνο αντίθετου στις ζωφερές μέρες που ζούμε. Το ταξίδι μου τελείωσε, είμαι ο Πάνος Γιαννακόπουλος. Σε 6 μέρες κλείνω τα 36 και αυτό είναι το δικό μου μοναδικό όπλο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.